Πάμε να δούμε τι ψάχνουν στο ίντερνετ. Τι να ξεκινήσουμε. Βάλε κάτι κουλό. Πονάει όταν. Ακούγεται πολύ ελπιδοφόρο. Πονάει όταν. Όταν βγάζεις ράματα. Όχι, δεν πονάει όταν βγάζεις ράματα. Όταν βγάζεις σιδεράκια. Εξαρτάται πως βγάζεις τα σιδεράκια. Όταν πίνει γάλα. Πονάει όταν πίνει γάλα. Κάποιος άνοιξε τον υπολογιστή του, μπήκε στο Google και έγραψε «Πονάει όταν πίνει γάλα». Ποιος έχει τέτοιες απορίες. Προφανώς το έχουν κάνει αρκετοί, δηλαδή πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την απορία. Αν πονάει όταν πίνει γάλα. Γιατί εμφανίζεται τρίτος στις αναζητήσεις. Ας πούμε ότι πονάει όταν πίνει γάλα. Πονάει όταν καταπίνω. Τι τραβάει ο κόσμος. Πονάει όταν βγαίνει ο φρονιμίτης. Ναι, εντάξει, πονάει λίγο, σε ενοχλεί λίγο. Πονάει όταν σπάνε τα νερά. Εγώ όταν σπάσαν τα νερά δεν πόνεσα. Η μάνα μου πόνεσε. Ναι. Πονάει όταν ψηλώνει. Ναι, η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Όλοι το ξέρουν αυτό. Αυτό το ξέρουν όλοι, ναι. Γιατί η καρδιά όταν ψηλώνει, ξέρεις. Σου λέει σήμερα, όχι, ψήλωσα λίγο. Αχ, πονάει η μέση μου, πονάνε τα κόκαλά μου. Πονάει όταν πίνω γάλα. Θε. Πονάει όταν γεννάς. Όχι, δεν πονάει όταν γεννάς, ευτυχώς. Πονάει όταν κόβεται το πετσάκι. Αυτό θα το αφήσω, δεν θα σας τρομοκρατήσω. Κάτσε να δοκιμάσω κάτι άλλο. Sleep with your sister. Is it wrong to sleep with your sister? Κάνει να φάω ψάρι με τυρί. Μπανάνα το βράδυ. Παύλο, κάνει. Εξαρτάται πώς θα τη φας. Ναι, παιδιά, γούστα είναι αυτά τώρα. Τι να σας πω, παιδιά. Κάνει να φάω ψάρι όταν έχω πυρετό. Να το, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Κάνει να φάω χταπόδι στην εγκυμοσύνη. Όχι, γιατί κάνει βεντούζες στο παιδί. Μας το είπαν οι μαμάδες στο Facebook. Κάνει να φάω ψάρι με αντιβίωση. Κοίταξε, αν είσαι σε θέση να γνωρίζεις ότι το ψάρι έχει πάρει αντιβίωση, τότε μη το φας. Κάνει να φάω αυγό με σοκολάτα. Κάνει να φάω αυγό όταν έχω πυρετό. Κάνει να φάω σκότς στην εγκυμοσύνη. Αυτό θέλει λίγο ανάλυση. Αν κάνει να φάω σκότς στην εγκυμοσύνη. Εξαρτάται αν το σηκώτη που θα φας προέρχεται από αλκοολικό ζώο. Αν μπορείς να διαπιστώσεις ότι το ζώο δεν είναι αλκοολικό και δεν προέρχεται από αλκοολικούς γονείς, κάνει να φας. Αλλά μπορεί να βγει το παιδί σου αλκοολικό. Κάνει να φάω αυγό όταν παίρνω αντιβίωση. Τι στο διάλο, όλοι άρρωστοι είναι ρε μαλάκα. Λοιπόν, για να ψάξουμε τι άλλα ανώμαλα πράγματα μπορεί να κρύβει η Google. Τι γίνεται όταν. Τι γίνεται όταν κόβεις φλέβες σου. Μετά από λίγο πεθαίνει. Αυτό γίνεται. Τι γίνεται όταν κόψεις το τσιγάρο. Όταν κόψεις το τσιγάρο γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς το λένε. Γίνεσαι μη καπνιστής. Όταν κόβεις το τσιγάρο. Αυτό γίνεται. Όταν παίζεις το μάτι σου. Τι γίνεται όταν παίζεις το μάτι σου. Πρέπει να πας σε έναν οφθαλμίατρο άμα παίζεις το μάτι σου. Αναλόγως, με ποια έννοια το λέει. Όταν παίζεις το μάτι σου. Με λεγομενάκια. Ναι, ναι. Ή πρέπει να μαντέψει ο άλλος ποιο μάτι παίζει. Είναι πολλά που παίζουν πίσω από αυτό. Το μάτι παίζει. Τι γίνεται όταν φτερνιζόμαστε. Τι γίνεται, γιατί είμαι σε μια ηλικία τώρα που μπαίνω και έχω διάφορες απορίες και δεν έχει τύχει ποτέ να φτερνιστώ και θέλω να μου πείτε ο Google τι γίνεται όταν φτερνίζομαι. Ποιες είναι οι συνέπειες. Πώς ακούγεται. Τι μπορώ να πάθω από αυτό. Πρέπει να το ξέρουν οι δικοί μου. Τι γίνεται όταν το έμβριο δεν μεγαλώνει. Τι γίνεται όταν πίζει το αίμα. Τι γίνεται όταν κάποιος πεθαίνει. Αυτό ποιος μπορεί να το απαντήσει. Ποιος μπορεί να το πει αυτό όταν κάποιος πεθαίνει. Τι γίνεται. Σίγουρα δεν ζει. Τι γίνεται να κάνεις μήνυση. Τι γίνεται να κάνεις μήνυση. Δεν ξέρω τι γίνεται να κάνεις μήνυση. Πώς έχεις καμιά ιδέα. Ο Τσίπρας είναι. Ο Τσίπρας είναι, ναι. Α, μπορούμε να το κάνουμε διάφορο αυτό. Ο Τσίπρας. Έλα, τι σίγμα τελικό. Εδώ. Είναι. Επίτω! Πρώτη αναζήτηση στο Google για το Τσίπρας είναι. Ο Τσίπρας είναι ερπετό, παιδιά. Έχουμε. Καταφέρει να έχουμε ένα πρωθυπουργό που είναι ερπετό. Ξέρεις γιατί. Γιατί οι Αμερικάνοι το παίξανε μάγκες. Βγάλαμε, ξέρω εγώ, τον πρώτο μαύρο πλανητάρχη. Εμείς βάλαμε ένα ερπετό να έχουμε πρωθυπουργό. Κάνε φοβερό. Μπορούμε να κάνει πολλά πράγματα ένα ερπετό σαν,
σαν πρωθυπουργός μια χώρα. Α, ο Τσίπρας είναι άθεος. Είναι μασόνος, είναι Εβραίος, αλλά είναι και χριστιανός. Είναι ερπετό και παντρεμένος. Και είναι και εγγονός του Γλέζου. Ο Τσίπρας είναι εγγονός του Γλέζου. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι ότι είναι Παναθηναϊκός. Ότι είναι Παναθηναϊκός, πλούσιος και Τούρκος. Όντως έπρεπε να γίνει πρωθυπουργός. Έχει τρομερό βιογραφικό. Ναι, έχει φοβερό βιογραφικό. Ο Τσίπρας είναι ερπετό. Θέλω να μπω σε αυτό όμως. Μπορώ να το ψάξουμε λίγο αυτό. Ναι, λίγο περαιτέρω. Ο Τσίπρας, το συχαμερό ερπετό. Διορίζει ψεύτικη κλίση. Τώρα ο Τσίπρας. Άννα, ο. Ο Μάρκο. Ο εξολοθρευτή φιδιών, τι αίρε. Κάνει αυτό ένα. Πού θα βρω. Πού θα βρω πελάτε. Πού θα βρω σόδα πλυντηρίου. Πού θα βρω ατσάλι για μαχαίρια, γιατί όλοι ψάχνουμε ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να έχουμε μαχαίρια και πιδούνια και κουτάλια στο σπίτι, αλλά... Θα φτιάξει ένα εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί. Ναι, και πώς διάλο, πού θα βρεις το ατσάλι για να φτιάξω μαχαίρι. Πού θα βρω γάλα γαϊδούρας, κορδόνια για μακράμε. Κορδόνια για μακράμε. Κι όμως, φίλε, υπάρχει. Μακραμέ, ψηλό κιόλας. Μακραμέ, ναι. Έχεις μακραμέ ψηλό κορδονάκι για Α, είναι μακραμέ, ρε. Είναι αυτό. Okay. Πάμε να δούμε πώς θα ξέρουμε. Γιατί είναι κάτι που θα ψάχνει κάποιος. Θα ξέρω. Πώς θα ξέρω αν είμαι όμορφη. Πώς θα ξέρω αν είμαι όμορφη. Στα πόσα like ορίζεται αυτό. Πώς θα ξέρω αν της αρέσω. Πώς θα ξέρω αν είμαι έγκυος. Πώς θα ξέρεις αν είσαι έγκυος. Τι θα έλεγες για ένα τεστ εγκυμοσύνης. Πώς θα ξέρω αν θα γυρίσει. Θα πρέπει να περιμένει. Πώς θα ξέρω αν με θέλει. Πώς θα ξέρω αν φιλάω ωραία. Φίλα τον αδερφό σου και ρώτα τον. Αδερφό είναι, δεν σου πει ψέματα. Is it wrong to sleep with your sister? Πώς θα ξέρω αν πάει το ξανθό? Fail video. Πώς θα ξέρω αν είναι αγόρι κορίτσι? Σημάδια θα γυρίσει, οροσκόπος βέβαια. Κάθε ζώδιο πώς γυρνάει, ας πούμε. Ναι, ο κρυός, ναι, έχει. Υπάρχουν ρε παιδί μου λύσεις, υπάρχουν λύσεις για το αν θα γυρίσει. Το δάχτυλό σου λόγο. Πώς θα ξέρω αν με σκέφτεται? Με τηλεπάθεια. Αυτό, ναι. Αυτό το κάνω εγώ συνέχεια. Δηλαδή, αν θέλω να ξέρω αν κάποιος με σκέφτεται, χρησιμοποιώ τηλεπάθεια. Πώς θα ξέρω αν με αγαπάει? Με την μαγάρι, φαντάζομαι, το γνωστό λαϊκό τρόπο, ναι. Γιατί πάλι ξέρω. Μάταγες τις μαργαρίτες, για να δεις αν σ' αγαπώ. Το πιο πιθανό για να έχεις μπει στη διαδικασία να διαρωτάς αν σ' αγαπάει, μάλλον είναι επειδή δεν σ' αγαπάει. Δεν μιλούν οι μαργαρίτες, δεν μιλούν με τα λουλούδια. Πώς θα ξέρω αν με θέλει, πώς θα ξέρω αν του αρέσω, πώς θα ξέρω αν είμαι παρθένα. Πώς θα ξέρω αν είμαι παρθένα. Λοιπόν, επειδή δεν θα βρεις απαντήσεις στο ίντερνετ, αυτά τα πράγματα δεν θα τα βρεις στο ίντερνετ. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να μάθεις, υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που είναι πιο σοβαρά και γενικά να μην κάνουμε αστεία με αυτά και να μην ασχολούμαστε στο ίντερνετ για τέτοια θέματα, τόσο σοβαρά. Αν όντως δεν ξέρεις αν είσαι παρθένα και θέλεις να μάθεις, μπορούμε να σου κάνουμε μια εξέταση εδώ πέρα, στο εργαστήριο. Και... Δωρεάν πάντα, ναι, να το αυτό. Η εξέταση πρώτη είναι δωρεάν. Μπορείς να φέρεις και μια φίλη σου. Και μόνο έτσι θα μπορούμε να σου πούμε με σιγουριά, η ομάδα μας και οι ειδικοί που έχουμε εδώ πέρα, θα μπορούμε να σου απαντήσουν με σιγουριά, έγγραφα πλέον, ότι... Θα έχει πιστοποίηση, θα μπορεί να το δείχνει. Ναι, θα πάνε, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα εσύ θα σε άρεσε να είσαι στη θέση της και να μην ξέρεις αν είσαι παρθένος ή όχι. Λοιπόν, έλα εδώ πέρα για να πάρεις τα αποτελέσματα. Τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να σας λύσαμε τις απορίες, μικροί ανώμαλοι φίλοι μου που ψάχνουν στο Google όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Μέχρι την επόμενη φορά. Ω, Σούλη. Τι έγινε. Πρέπει να μου λύσει μια απορία. Έχω ένα γιατί μέσα μου. Οι απορίες τις λύνει το Google, όχι εγώ. Πάμε να δούμε την απορία σου. Τι θες, γιατί. Γιατί. Γιατί έχω εσένα, γιατί έχω αυτόν. Γιατί χωρίσαν λιάγκες με σκορδά. Γιατί πήρα αποφάση ο Άριος Πάγος. Γιατί έξω έχει κρύο. Γιατί ο αέρας που περνά. Γιατί με αέρας που περνά. Το κάνουμε τραγούδι. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι. Ψήσου. Γιατί μ' αέρας που περνά, ζάχαρο έχω τα πρωινά. Γιατί κρυώνω, χασμουριέμαι, μα έχω εσένα. Γιατί έχω αέρια πολλά, χωρίς αλιάγκας με σκορδά. Στο Google ψάχναν είμαι ακόμα εγώ παρθένα. Τα παιδιά, ακόμα εδώ είστε. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε. Σας άρεσε το βίντεο.
Αν σας άρεσε, πείτε μας να κάνουμε part 2 κάτω στα comments. Και γράφτε μας σε comment ποια από τις αναζητήσεις σας φάνηκε πιο αστεία, πιο περίεργη. Ξέρω ποια σας άρεσε. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, για να είστε ενημερωμένοι για τα καινούργια μας. Γιατί να μην είναι εδώ το subscribe και το like, και να είναι εδώ. Άλλο το subscribe στον Παύλου. Περίμενες κάποιον? Όχι, γιατί είναι. Για μισό, γιατί κάποιος ήρθε. Σουλή, σουλή, κρυφτικόμενα. Παιδιά, έφυγα για εξέταση.